Zona 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Δευτέρα σήμερα, 14 Ιουνίου. Ο κόσμος, οι προσδοκίες και οι φόβοι των νέων μετά την πανδημία, το θέμα της έκθεσης σήμερα στην αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, στον Σύριο υπάρχουν παιδιά από τη συλλογή Αμοργός, το κείμενο στο οποίο διαγωνίστηκαν υποψήφοι στην ελληνική γλώσσα, συνδυαστικά με ένα δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου. Αύριο Τρίτη αρχίζουν με τα νέα ελληνικά υποψήφοι των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων. Η κατάθεση δύο μηχανογραφικών, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες, η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS αποτελούν κάποιες από τις αλλαγές του Υπουργείου. Επίσης, επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητες του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις φετινές εξετάσεις, οι υποψήφοι της Κρήτης ανέρχονται σε 6.495, εκ των οποίων οι 4.797 από τα ΓΕΛ, 287 προφορικά εξεταζόμενοι και 1.698 από τα ΕΠΑΛ, εκ των οποίων 251 προφορικά εξεταζόμενοι. Συνάντηση σήμερα του Ελλήνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην επιλύση των διαφορών των δύο χωρών με ειρηνικό τρόπο και σεβασμό όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο France 24. Είμαστε και οι δύο μέλη της Συμμαχίας και βεβαίως όταν έχουμε διαφορές ως μέλη της Συμμαχίας, αυτές οι διαφορές θα πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο, γιατί αν δεν επιλύονται με αυτόν και επιλέγεται η αύξηση της έντασης, αυτό βεβαίως δεν είναι καλό για τη Συμμαχία στο σύνολό της, είπε ενδεικτικά μεταξύ άλλων. Εμπριστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας την ίδια ώρα έκανε ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μιλώντας στο CNN Turk, απείλησε τους Έλληνες ότι θα πνιγούν και πάλι όπως το 1922 στη Σμύρνη. Είμαστε αποφασισμένοι στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πάντα μέσα στους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα. Να προχωρήσουμε σε ένα γόνιμο διάλογο για το Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά τη λήξη της τελετής εγγενείων αναμνηστικής στήλης για την Ελληνική Επανάσταση στην Αγία Νάπα και ερωτηθεί τι προσδοκά από την επικείμενη συνάντησή του με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Τζέιν Χολούτ. Υπεγραφεί ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό από τους πρόεδρους των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρόεδροι Νταβίτ Σασόλη, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα, δήλωσαν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σύμβολο αυτού που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που δεν παρασύρεται όταν δοκιμάζεται. Μια Ευρώπη που ενώνεται και μεγαλώνει όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η Ένωση μας έδειξε και πάλι ότι δουλεύουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε. Το 74% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ενώ ένα 62% δηλώνει την πρόθεσή του να εμβολιαστεί έναντι της COVID-19 σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 855 ενηλίκων άνω των 18 ετών από όλη την επικράτεια και η οποία δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό. Για επερχόμενο νέο κύμα πανδημίας από τις αρχές φθινοπόρου, ως συνέπεια των μεταλλάξεων και της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων δημόσιας υγείας και επιδημιολογικής επιτήρησης, μίλησε στον 984 ο καθηγητής ανοσολογίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Βλαχογεννόπουλος. Αναφέρθηκε στη σύγχυση από τις διαρκείς αλληλοανερούμενες ανακοινώσεις για τα εμβόλια από εθνικές επιτροπές έως τον αίμα, που συντείνουν, όπως είπε, στις πολλές αβεβαιότητες που υπάρχουν ακόμα για τα νέας γενιάς εμβόλια. Μίλησε για τις επιστημονικές απόψεις περί του τείχους ανοσίας, αλλά και τις σκοπιμότητες που οι κυβερνήσεις ακολουθούν, τοποθετούμενος κατηγορηματικά κατά της υποχρεωτικότητας, ειδικά των συγκεκριμένων εμβολίων, στη φάση που βρισκόνται.
Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από τον κόσμο, ξεκίνησε από εμάς. Κοιτάξτε, στις νεαρές ηλικίες, ειδικά στις γυναίκες, έχει ορισμένα προβλήματα. Δεν σας λέω ότι κάθε κυρία που έκανε την πρώτη δόση στο Άστρα δεν θα κάνει και τη δεύτερη. Γιατί? Γιατί εξ αντικειμένου όλα αυτά τα προβλήματα των θρομβώσεων εμφανίζονται στην πρώτη δόση. Ζήτημα πρώτον. Ζήτημα δεύτερο. Επομένως, οι γυναίκες που έχουν προγραμματίσει να κάνουν ένα εμβόλιο με την Άστρα, ενώ δεν είχαν σημαντικές παρενέργειες ή καμία παρενέργεια στην πρώτη δόση, νομίζω για να μην τους διασπείρουμε τον πανικό, πρέπει να το κάνουν. Τώρα, σε περίπτωση που μια γυναίκα πει ότι εγώ δεν θέλω να ξανακάνω το ίδιο εμβόλιο δεύτερη δόση, θα πρέπει η Επιτροπή Εμβολιασμών να τις εντάξει σε ένα πρόγραμμα και να τους δώσει και πιστοποιητικό ότι έκαναν άλλο εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι είναι το σωστό όμως. Άμα με την πρώτη δόση δεν έχεις κάνει παρενέργεια, συνέχισε και τη δεύτερη δόση. Τώρα, γιατί θα πρέπει στις νεαρές ηλικίες να μην δίνεται? Γιατί πραγματικά και αυτούς τους λίγους, 1, 2, 3 στις 30.000 που θα πάθουν θρόμβωση, δεν το χρωστάνε σε κανέναν. Δηλαδή και σε αυτούς πρέπει να απολογηθούμε. Και να τους πούμε, ξέρετε, δεν είχαμε βιοδείκτες, αλλά αφού το κάνατε, αφού το πάθατε, είμαστε υπόλογοι εμείς σαν κράτος που σας το συστήσαμε. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτή την οριακή κατάσταση ενοχής και ευθύνης, γιατί υπάρχει ευθύνη. Επομένως, νομίζω κάτω από τα 50 δεν πρέπει να γίνεται. Τώρα, 50 με 65 δεν φάνηκε να έχει πολλά προβλήματα. Πάνω από 65 όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, οι οικειωμένοι έχουν κύτταρα που λέγονται senescent cells, κύτταρα γυρασμένα. Αυτά τα γυρασμένα δεν πεθαίνουν, είναι αθανατοποιημένα γυρασμένα και αποτελούν στοιχεία, πώς θα το πω, που πυροδοτούν φλεγμονή. Επομένως, ούτε στις μεγάλες ηλικίες. Αυτό το γνώριζαν, διότι η AstraZeneca αρχικά δεν ενδίδεται στις μεγάλες ηλικίες, το θυμάστε. Όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, ξεκίνησαν με mRNA εμβόλια στις μεγάλες ηλικίες. Επομένως, ο αξιωματούχος έχει κάποιο δίκιο, αλλά το χάνει με τον τρόπο που προβάλλεται μοναχικός καβαλάρης, το χάνει. Διότι ή θα πρέπει να περάσει την άποψή του μέσα από ένα μαζικό θεσμικό όργανο ή να μην το πει καθόλου, διότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Η ταπεινή μου γνώμη, αν με ρωτάτε εμένα, κάτω από τα 50 Άστρα δεν θα έκανα, σε άντρες και γυναίκες, γιατί είναι στις θρομβώσεις, στις 10 θρομβώσεις οι δύο είναι άντρες, και πάνω από τα 65 επίσης δεν θα έκανα. Σε αυτό όμως το ηλικιακό παράθυρο νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Σε εγρήγορση, οι ιδιοκτήτες γης και φορείς για τους δασικούς χάρτες, εκτιμώντας ότι η νομοθετική ρύθμιση που επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που θα διασφαλίζουν τις ιδιοκτησίες των πολιτών, αλλά και θα προστατεύουν το περιβάλλον από παρεμβάσεις καταπατητών ή άλλων. Την από κοινού προσπάθειά του με την Περιφέρεια Κρήτης και την ΠΕΔ επανεβεβαιώνει παράλληλα ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συντονιστικού Πρίαμος Ιερονυμάκης, καθώς όπως αναφέρει στον 984 θεωρείται κρίσιμο η κοινή γραμμή αφενός, αλλά και η διασφάλιση των παραπάνω. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα στην παρασκευαστική και φτιάχνεται ο νόμος. Υπάρχει όμως συντονισμός για την περιφέρεια και από το ΠΕΔ Κρήτης ενημέρωση που ακριβώς είναι. Εξ αυτού του λόγου εμείς αποφασίσαμε να κλείσουμε ραντεβού αυτή τη βδομάδα, θα συστάσουμε σήμερα στο ραντεβού και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με το ΠΕΔ Κρήτης, τον κύριο Κουράηση, να συστάσουμε ραντεβού, να δούμε τα πράγματα ακριβώς που είναι και την επικοινωνότητα, φυσικά να επισημάνουμε στις επικοινωνότητες οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες τις γνωρίζουμε, δεν είναι γι' αυτό το λόγο πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα, διότι οι επικοινωνότητες είναι όπως και πρέπει να τις προλάβουμε όσο αφορά το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από τον όποιο νόμο είναι αυτός ο οποίος θα πάει στην Βουλή για να ψηφιστεί. Είναι το μεγάλο ζήτημα δηλαδή. Σε αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατευθείαν από τώρα και να γνωρίζουμε πού ακριβώς υπάρχουν τα προβλήματα. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και να μάθει ότι ένας οποιοσδήποτε νόμος για να ψηφιστεί, είτε είναι πάρα πολύ καλός που μας ικανοποιεί, είτε δεν μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, για να πρέπει να επιχειρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας για να είναι πλέον νόμος του κράτους. Εκείνο λοιπόν είναι αυτό που μας φοβίζει πιο πολύ από όλα.
επειδή έχουν γίνει διάφορα λάθη, αλλά και σκοπιμότητες, γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες, γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι η Βουλή νομοθετεί. Υπάρχει στο Συμβούλιο Επικρατείας και μετά υπάρχει η εκτελεστική εξουσία, η οποία μπορεί να ερμηνεύει κάτι διαφορετικά και να γυρνά παραμηνεύει. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν και οι σκοπιμότητες υπάρχουν, τις έχουμε δει. Έτσι. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν πρέπει εμείς να συνταχτούμε, να κάνουμε μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, γιατί θεωρούμε, η άποψη δική μας είναι και αυτή, η υγιές, θεωρώ, σωστή κίνηση, να πηγαίνουμε μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΠΕΔ. Όπως επίσης και με την ΠΕΔ, σωστά το λέτε. Ακριβώς, ακριβώς, όλοι μαζί, διότι αν τραβάει ο ένας διαφορετικά από τον άλλο, δεν θα πάμε πουθενά και θα αφήσουμε κενά να δημιουργηθούν οποιοδήποτε κακό σενάριο. Με δύο κουβέντες και σε τίτλους, πού φοβάστε, σε ποια κομμάτια φοβάστε λανθασμένες ενδεχόμενα διατυπώσεις που θα σας βάλουν σε μεγαλύτερες περιπέτειες, αλλά σε τίτλους. Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαριστεί το κομμάτι από το ίδιο το επίσημο κράτος όσον αφορά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Τα λάθη που έχουν γίνει, παράδειγμα, μέσα σε καλλιεργίες συνεδριάσεις, τα οποία τα βγάζουν δασικά ή τα βγάζουν πορτολιβαδικά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί από το επίσημο κράτος, το οποίο το ανάλαβε όντως και έχει δώσει την παράταση των 6 μηνών και είπε ότι θα ξαναδώσει άλλες έτσι, για να μην μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία, να πληρώνει και να μπαίνει τη διαδικασία, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέβαντας. Πάει αυτό. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα μέρος αυτό. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει λοιπόν με τα πορτολιβαδικά. Με τα χορτολιβαδικά πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα πράγμα. Ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν να πάρουν χρήση υγείας. Διότι υπάρχουν περιοχές με χορτολιβαδικά τα οποία είναι υψηλής παραγωγικότητας σε κάποια σημεία που δεν είναι βραχώδης και αυτά μπορούν να πάρουν χρήση υγείας. Γιατί ένα τεμάχιο ακόμη και χορτολιβαδικό να σου βγάλει, εμείς το βγάλει δασικό και είναι χορτολιβαδικό, εάν δεν σου δώσει τη χρήση υγείας δεν λέει τίποτα. Είναι άκυρο. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν πρέπει να δούμε τις περιπτώσεις, να συζητήσουμε τις περιπτώσεις αυτές και να συμφωνήσω με την Περιφέρεια και με το ΠΕΔ Κρήτης ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η χρήση γης με τους βασικούς μαζί πρέπει να ξεκαθαριστεί η χρήση γης. Το σημαντικότερο εργαλείο απ' όλα. Ποια είναι δηλαδή από τις χορτολιβαδικές. Τι σημαίνει η χρήση γης. Ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ότι έχουμε περιοχές, στην Κρήτη δεν υπάρχει χρήση γης πρώτα απ' όλα. Πάμε σε μια περιοχή για να καταλάβετε τι γίνεται. Ακόμα και εκεί που υπάρχει, παράδειγμα, δεν μας μπερδέχνουμε από βασικούς και του δει, σα δίνει άδεια 1000 δουλειά και εσά, θα χτίσει το σπίτι σα. Δίπλα κατευθείαν δίνει άδεια να γίνει και μια βιοτεχνία. Δημιουργείται θόρυβος ή μπορεί να γίνει παράδειγμα ένα θάβλος. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πρέπει να δημιουργηθεί χρήση της γης. Ποια είναι η υψηλή παραγωγικότητα λοιπόν να μπορεί να καλλιεργηθούν και ποια είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν πρόβλημα, δεν είναι δάσος. Είναι τα θαμνάκια τα οποία φυτρώνουν μέσα στα 3-4 χρόνια και αποτυπώνεται παράδειγμα στο χορδολιβαδικό. Εάν δεν είναι λοιπόν σε κάποιο βουνό που είναι βραχώδης, είναι βοσκότοπος, μπορεί να καλλιεργηθεί. Γιατί καλλιεργούνταν και παλαιότερα. Αυτό δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Σε αποχή από τις διαδικασίες πληστηριασμών ευάλωτων των νοικοκυριών, καλεί τους δικηγόρους η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Η Ολομέλεια από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την έντονη διαφωνία της στις ρυθμίσεις του νέου πτωχευτικού κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν τη λησιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλών και δι' της πρώτης κατοικίας τους στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και την δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Με την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου επίκυνται στο επόμενο χρονικό διάστημα πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως δεν έχει συσταθεί ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης. Και η σχετική πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού είναι σήμερα διανό πουκάμισο, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ολομέλειας. Για λέλαπα πληστηριασμών μιλά στον 984 ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Άρης Ροζάκης. Εκτιμά πως οι δόσεις κρύβουν παγίδες και καλεί τους δανειολήπτες πριν οποιαδήποτε κίνηση να συμβουλεύονται τους δικηγόρους τους. Κρίνοντας η Ολομέλεια ότι η προστασία του νόμου αυτού του εξοδικαστικού είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτη, τα όσα ακούγονται για 420 δόσεις και 240 δόσεις, καλό τους συμπολίτες μας να μην τα πολυπιστεύουν, τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα. Θεωρώ ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα μια λέλαπα πληστηριασμών. Κρίνοντας λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αποδυνάμωση των δικαιωμάτων ουσιαστικά των πολιτών, με έναν τρόπο απαράδεκτο θα έλεγα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναδείξουμε το ζήτημα και να συμβάλλουμε στην προστασία όσο το δυνατόν και στο μέτρο που μπορούμε ως κλάδος, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, καλεί τα διοικητικά συμβούλια όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, γιατί αυτά είναι αρμόδια να πάρουν τη σχετική απόφαση, να λάβουν αποφάσεις περί αποχής των συναδέρφων από την έκδοση διαταγών πληρωμής σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής, από σήμερα το πρωί, η συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, την Τετάρτη ψήφισή του. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στις αλλαγές που αυτό περιλαμβάνει για οκτάωρο και υπερορίες. Νέες κινητοποίησεις και συλλαλητηρία εξήγηλαν για την ίδια ημέρα, ΑΔΔ και ΠΑΜΕ. Τα συνδικάτα οικοδόμων και εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ηρακλείου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εν ώψη της νέας απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα που συνυπογράφουν με αυτή την ανακοίνωση χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα που ύψωσαν ανάστημα και απέργησαν ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα που καταργεί το οκτάωρο, ξυλώνει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και κάνει την απεργία συμβολική. Ο πόλεμος που κήρυξε η κυβέρνηση στους εργαζόμενους με την παρουσίαση του αντιεργατικού νομοσχεδίου δεν τελείωσε. Δύο ρυστάσεις εργασίας, 8 με 10 το πρωί σήμερα, του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και συμμετοχή, όπως ανακοίνωσε, στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔ την Τετάρτη 16 του μήνα. Δίνουμε τη μάχη να μην ψηφιστεί το νέο αντιεργατικό νομοσχέδιο. Κλιμακώνεται η επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις που κερδίθηκαν με αγώνες εδώ και ένα αιώνα. Το νομοσχέδιο φέρει νέο συντριπτικό πλήγμα στο οκτάωρο και στο σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Φοβάμαι την ανεργία και την εργασιακή φτώχεια, λέει στον 984 ο Αλεξής Μητρόπουλος, καθώς ξαναγράφεται το εργατικό δίκαιο μετά από 100 χρόνια. Το Υπουργείο Εργασίας λέει τη μισή αλήθεια για υπερορίες και οκτάωρο στους εργαζόμενους, αναφέρει ο καθηγητής, φοβούμενος όλα τα παραπάνω, δηλαδή την ανεργία, την εργασιακή φτώχεια, αλλά και τη φυγή εργαζομένων στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα των προνοιών του νομοσχεδίου Χατζηδάκη στην αγορά εργασίας. Το οκτάωρο δεν φύγεται. Μένει όσο έχει. Οκτάωρο. Οι υπερορίες θα πληρώνονται. Θα συνεχίσουν να πληρώνονται. Αλλά οι υπερορίες γίνονται διπλάσιες. Και όσες διπλασιάζονται μένουν με το ίδιο κόστος όπως αμοιβότανε πριν. Και πέρα από τον διπλασιασμό των υπερορίων υπάρχει δυνατότητα κάποιος επιχειρηματίας πέρα από το διπλασιασμό, πέρα από τις 150 ώρες να πηγαίνει στο γραμματέα του Υπουργείου και να ζητάει και παραπάνω υπερορίες. Να που λέει ψέματα και που λέει αλήθεια ο κύριος Υπουργός. Άρα λοιπόν το ότι διπλασιάζεται υπερορίες κατά πέτηση των εργοδοτών, το ότι παραμένει το ίδιο το κόστος χωρίς να αυξάνεται το κόστος ή προσάυξηση και το ότι υπάρχει δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό υπεροριών με αίτηση προς το γραμματέα του Υπουργείου και κυρίως όλων αυτών τον απίθανο όγκο των υπεροριών μπορεί να τον βάλουν στη διαδικασία της διευθέτησης. Τι σημαίνει διευθέτηση? Να συμφωνεί ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να μην πληρώνεται τα λεφτά των υπεροριών στο ξενοδοχείο, σε εσάς, στις Γερσόνησο, στα Χανιά κλπ. Αλλά να παίρνει περισσότερο καθισιό. Άρα λοιπόν έρχεται το δίλημα σε έναν εργαζόμενο που ερωτάται από τον εργοδότη του: θέλεις, κύριε Μητρόπουλε, τα 300 ευρώ που σου χρωστάω για το μήνα Ιούνιο για υπερορία σου να τις πάρεις άλλα 3 ρεπό? Εδώ είναι. Αν θα το αποδεχτεί, αν θα πιεστεί, αν θα πιστεί, αν θα πιθαναγκεστεί, αν θα εξωθηθεί ο εργαζόμενος. Εδώ λέω ότι εμπέζει και λέει αλήθεια και εμπέζει τον κόσμο. Το ότι δηλαδή ένα κομμάτι του μισθού, διότι κυρία Δουντιαράκη, οι υπερορίες είναι μισθός. Και από έναν νόμο του Εθνάρχη Βενιζέλου, του 212 του 20, προστατεύεται και αυτός που απολυότανε και επανερχόταν στη δουλειά όταν δικαιωνότανε, νόμος του Εθνάρχη Βενιζέλου, ο προοδευτικότερος σήμερα νόμος των απολύσεων, όχι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Όταν τόλμησε τότε ο μεγάλος κριτικός πολιτικός και Έλληνας πολιτικός να εξυγχρονίσει την εργατική νομοθεσία. Αυτό καταργείται την Τετάρτη. Μάλιστα. Να μπορεί να προσλαμβάνεται στην ίδια δουλειά από την οποία απολύθηκε κάποιος του οποίου η απόλυση κρίθηκε από τα δικαστήρια παράνομη και καταχρηστική. Απλά πράγματα. Γι' αυτό λέω δυστυχώς και τα κόμματα, διότι αυτά τα έκανε και η κυρία Ξενογεννακοπούλου όταν ως υπουργός
στην πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του Δουνουτού με το Πάσοκ. Όταν τώρα βάζει την κυρία Ξενογεννακοπούλου και υποστηρίζει τον εργασιακό διθερμισιόνα κατά του Χατζηδάκη, αλλά ήδη έχει ψηφίσει και έχει εισηγηθεί το σκληρό αυτό βάρβαρο νόμο, δεν πείθει τον κόσμο. Γιατί αναρωτιόνται κάποιοι γιατί δεν συνεγείρεται η κοινωνία. Δεν συνεγείρεται. Βλέπει τα τρία πρόσωπα που ψηφίσαν αυτή τη βαρβαρότητα, την κυρία Ξενογεννακοπούλου, την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Ραγκούση, τώρα από άλλους θόκους να εμέμφονται το Χατζηδάκη και το Μητσοτάκη ότι είναι μεσαιωνιστές. Ενώ τα ίδια διέπραξαν κι αυτοί. Γι' αυτό διαχρονικά όσοι μείναμε όρθιοι μπορούμε και τα λέμε στην εκπομπή σας, στην εξαιρετική, σε άλλες εκπομπές, κυρία Δουλειάκη. Οκτάωρο. Το οκτάωρο, είπαμε, το οκτάωρο μένει ως έχει. Αλλά δίπλα στο οκτάωρο δημιουργείται ένα άλλο παραωράριο. Ποιο? Το ωράριο των υπεροριών. Οι τρεις ώρες ημερήσιες υπέρβασης του ωραρίου. Αυτό το κομμάτι λέει μπορεί να μην το πληρώνεται ο εργαζόμενος, ενώ θα πληρώνεται το 8ωρό του κανονικά. Το άλλο, το υπεροριακό ωράριο, ας το πούμε έτσι, οι 2-3 ώρες την ημέρα, δεν θα πληρώνονται, αλλά θα διευθετούνται, θα συμψηφίζονται με μειωμένο ωράριο, με μεγαλύτερη κανονική άδεια και με ρεπό. Αυτό εκεί στοχεύει να δώσει περίπου ένα δις στους ιδιώτες επιχειρηματίες από απλήρωτες υπερορίες, να δώσει από ένα δις απλήρωτες υπερορίες στους επιχειρηματίες κάθε έτος. Αυτή είναι η στόχευση του νομοσχεδίου. Τι φοβάστε περισσότερο, κύριε καθηγητά? Τι φοβάστε περισσότερο και ιδιαίτερα από φθινόπωρο και μετά? Φοβάμαι τρία θέματα. Αυτό το νομοσχέδιο θα φέρει έκρηξη ανεργίας, διότι ο μεγάλος όγκος των υπεροριών θα αποθαρρύνει τους εργοδότες να κάνουν νέες προσλήψεις. Το δεύτερο, θα φέρει ένα νέο brain drain, νέα φυγή, λόγω της χαμηλότητας των μισθών και του παγώματος των συλλογικών συμβάσεων, και θα φέρει και μια έκρηξη της λεγόμενης εργασιακής φτώχειας που γράφουμε στα βιβλία μας και μιλάγαμε προ-κορονοϊού στα διεθνή συνέδρια, όπου οι εργαζόμενοι και θα δουλεύουν και λόγω των χαμηλών μισθών και θα πεινάνε και θα παίνονται. Άρα λοιπόν περιμένουμε τρεις δυσμενείς συνέπειες αυτού του νέου εργατικού δικαίου, που στην ουσία είναι δίκαιο του επιχειρήν, δεν είναι πια, δεν το λέμε εργατικό δίκαιο, και θα φέρει μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη εργασιακή φτώχεια και ένα νέο brain drain, δηλαδή θα φύγουν νέοι φιλόδοξοι, ικανοί, εξειδικευμένοι και ανειδίκευτοι, θα φύγουν για άλλες ένομες τάξεις, διότι δεν θα μπορούν να ζουν και να διαβιώνουν με οικογένειες με 500 και 600. Πριν συνεχίσουμε με τα εργασιακά, σε μια είδηση που μας έρχεται από τα Χανιά, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος που φέρεται να αποπλανούσε ανήλικα κορίτσια σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριες και εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος δεν αποδέχεται τις κατηγορίες του βιασμού και της αποπλάνησης ανηλίκων. Απολογήθηκε στον ανακριτή Χανίων. Ο κατηγορείται ότι αποπλανούσε ανήλικα κορίτσια από όλη την Κρήτη, τα οποία φέρεται να προσέγγιζε με τουλάχιστον 4 ψεύτικα προφίλ στο Instagram και στο Facebook. Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για 8 αδικήματα, ανάμεσα στα οποία και το κακούργημα του βιασμού κατ' εξακολούθηση σε βάρος μιας 14χρονης, την οποία φέρεται να απείλησε με όπλο. Μάλιστα, είναι πιθανό τις επόμενες ώρες με εισαγγελική εντολή να γίνει δημοσιοποίηση και των στοιχείων του. Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου πήρε παράταση το πρόγραμμα Συνεργασία. Κατατέθηκε επίσης στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για τον τουρισμό, τη μεταφορά αδειών λόγω πανδημίας, όπως επίσης και την παράταση της συνεργασίας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η τροπολογία κατατέθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο εισήχθη προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ως προς τα μέτρα στήριξης για τους κλάδους τουρισμού επισητισμού, εντάσσονται οι εποχικά εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης και δεν επαναπροσλήφθηκαν σε ξενοδοχειακά καταλήματα και τουριστικά λεωφορεία ως οδηγοί κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ποσό αυτό.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Για αυτούς που θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο μηχανισμό συνεργασία, με κάλυψη επιπλέον των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα που εργάζονται. Οι λοιποί εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα μπορούν να ενταχθούν από την 1η Ιουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ακόμα και με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας του εξαμήνου και με επιπλέον 200 ευρώ επιδότηση πλέον της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. 984. Η ώρα είναι 2:30. Τόσα χρόνια δεν σταματήσαμε στιγμή να σε ταξιδεύουμε από και προς τον μαγικό τόπο της Κρήτης. Και εμείς στην Blue Star Ferries φροντίζουμε πάντα να σε ταξιδεύουμε υπεύθυνα. Γιατί το ταξίδι είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο με το Blue Horizon και από Χανιά με το Blue Galaxy. Δρομολόγια σε συνεργασία με την ANEC Lines. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο νέο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308-000 ή στο 2821-027-500. Blue Star Ferries. 20 χρόνια τώρα, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Βρε καλό στον Τάκη! Πατ! Πω, και ο Γιάννης, πώς, τι... Τσάκη, τι έγινε? Μαρία και εσύ, Καταρίνα. Α, η Μαριέτα. Να και η Μάγκη. Είναι και η Χρύσα, ο Άκης, ο Πάνος, έρχονται και η Άννα με τον Γιώργο. Φέτος οι φίλοι σας δεν θα ξεκολλάνε από το σπίτι σας. Γιατί φέτος το σπίτι σας ζεσταίνεται οικονομικά και οικολογικά με αντλίες θερμότητας LG Therma-V. Therma-V από την LG. Εξοικονόμηση έως και 80%. Εύκολη εγκατάσταση και 100% συμβατότητα με καλοριφέρ. Μάθετε περισσότερα στο 801 11 500 400. LG. Life is good. Καλά, τι κάνεις τέλος πάντων πάνω σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν έχω βγάλει ανάμεσα από τα μαξιλάρια το τηλεκοντρόλ, κάτι γυαλιά, popcorn, κέρματα, κωδικούς e-banking. Κωδικούς e-banking. Μην απορείς. Τώρα οι κωδικοί για την υπηρεσία Pancreta Online βγαίνουν από τον καναπέ σου, χωρίς να τρέχεις σε κατάστημα. Απλώς μπες στο pancretaonline.gr και κάνε εγγραφή εύκολα και γρήγορα. Pancreta Online από την Pancreatia Τράπεζα. Pancreatia Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Άλλη μια μέρα ξεκινάει και εσύ μπορείς και πάλι να τους φροντίσεις όλους. Να φτάνεις πάντα εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Να προσφέρεις ενέργεια, υγεία, την ίδια τη ζωή. Υγιεινό, καθαρό, ουροζώντανο νερό Ρούβας. Εκφύσεως πρώτο. Αγοράζοντας νερό Ρούβας, συμβάλλεις και εσύ στο έργο της Στόχος Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Ο Γιάννης αποφάσισε ότι θα πάει φροντιστήριο στο Μπουκαμισά. Πού? Μπουκαμισά! Έχουν τους καλύτερους καθηγητές, πραγματικές προσομοιώσεις εξετάσεων. Έχουν και τα βιβλία των εκδόσεων Μπουκαμισάς. Άμα δεν στρωθεί να διαβάσει. Θα πάω Μπουκαμισά και θα δεις. Θα περάσω Πολυτεχνείο. Μπουκαμισά! Στους καλύτερους! Τέλεια! Φροντιστήρια Μπουκαμισάς. Η πιο εύκολη, σωστή απόφαση. Στο Ηράκλειο, Μινοτάβρου 14, πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλέφωνο 2810-245-300. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Μία σχέση χρόνων. Μία σχέση εμπιστοσύνης. Εδώ και 44 χρόνια, ένα όνομα που υπογράφει την αισθητική και την ποιότητα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Η απόλυτη εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά σε πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά και είδη θέρμανσης. Η πιο ολοκληρωμένη έκθεση με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις. Με ενημερωμένες συλλογές που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα. Την ποιότητα με την οικονομία. Την πολυτέλεια με την απλότητα. Ακόμα και για τους πλέον απαιτητικούς. Γιαννουλάκης ΑΕ. Σκορδαλού 17, Κόμβος Παπαναστασίου. Αξίζει να αυτοκεραστείς την τελευταία πυρουνιά φαγητού χωρίς να την προσφέρεις ποτέ στους υπόλοιπους στο τραπέζι? Ναι, αξίζει. Στα Lidl, κάθε πυρουνιά, κάθε κομμάτι, κάθε γουλιά αξίζει. Από Δευτέρα, κοιμάς ανάμεικτος 500 γραμμάρια συν 150 γραμμάρια δώρο 2,99. Και μπύρα Lager 500 ml 35% φθηνότερα 55 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. 984. Αληθινή ενημέρωση.
Συνεχίζεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. 180 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουν οι Έλληνες στη γερμανική Fraport επειδή δεν ήρθαν τουρίστες το 2020 λόγω κορονοϊού, όπως καταγγείλει η ΕΝΙΠΕΚ και ο Αλέξης Μητρόπουλος. Συγκεκριμένα λέει πως η γερμανική κρατική εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τη σύμβαση παραχώρησης των 14 τουριστικών αεροδρομίων της Ελλάδας που είχε υπογράψει η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το προεδρικό διάταγμα, απέτησε και πέτυχε να της καταβληθεί το ποσό των 179,9 συγκεκριμένα εκατομμυρίων ευρώ λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 για το έτος 2020. Κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν για την καταπλεονεκτική σε βάρος της χώρας μας συμφωνία με την γερμανική Fraport, λέει ο καθηγητής, ενώ η αποικιοκρατική και βλαπτική σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί. Εκμεταλλευόμενη μία τέλεια του σύμβασης που είχε κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 ο κύριος Σπύριτζης με τον κύριο Τσίπρα υπέρ του γερμανικού δημοσίου και υπέρ της Fraport, εκμεταλλευόμενη μία ρύθμιση, πατάνε σε αυτό η εταιρεία, η γερμανική κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τα 14 τουριστικά μας αεροδρομία και βγάζει χρήματα σε βάρος του ελληνικού λαού, ζητάει τώρα και τα ρέστα, διότι αντί να κοιτάξει να δώσουν κανένα γερμανική αποζημίωση για το ρήμαγμα της Κρήτης και των Καλαβρίτων και του Διστόμου, ζητάει τώρα να αποζημιώσουμε εμείς οι Έλληνες με 180 εκατομμύρια το 2020 επειδή δεν ήταν τουρίστες στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η κρατική γερμανική εταιρεία της κυρίας Μέρκελ και του κύριου Σόιμπλε. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Και έρχεται σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατατέθηκε χτες, για να ψηφιστεί, για να πάρει χρήματα η Fraport, επειδή δεν ήταν τουρίστες. Δεν σκέφτεγατε εσείς και εμείς και ο απλός λαός που θα πληρώσει 180 εκατομμύρια μόνο για το 20. Το ναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 φέρεται ότι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 16 του μήνα, ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμίευση 30,5 δις ευρώ στη χώρα μας έως το 2026, με τα πρώτα 7,5 δις να φτάνουν στα ταμεία του κράτους ήδη από φέτος. Την έγκριση της Κομισιόν στο Εθνικό Αυτό Πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να γιατρέψει τις πληγές της πανδημίας αλλά και να κατευθύνει την οικονομία σε νέα πρότυπα, με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, θα επισφραγίσει όσο φαίνεται η επίσκεψη της Προέδρου του Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην Αθήνα την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ανεπίσημο ακόμα προγραμματισμό. Την πληρωμή αεροδρομικών σε 10.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχους που αφορούν σε υποθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας αναφορικά με τον προσδιορισμό των δικαιούχων, καθώς και την επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις χειρίας Ιουνίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 14 με 18 Ιουνίου. Ο πολιτικός πρόεδρος του Φόρουμ 2020 και σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, αλλούτε συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, Νίκος Καρχάλιος, ανακοίνωσε σήμερα για πρώτη φορά επίσημα, όπως είπε, από τον 1984, τη δημιουργία αρχικά μιας νέας πολιτικής κίνησης με την επωνυμία Δημοκράτες και με τη σύμπραξη 300 προσωπικότητων από ένα οριζόντιο πολιτικά φάσμα από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, με μόνο αποκλεισμό τα άκρα όπως τις φασιστικές ή απολυταρχικές αντιλήψεις. Ο ίδιος έδωσε το στίγμα της νέας πολιτικής κίνησης με στόχο οι Δημοκράτες μέσα από περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και ένα ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο με την ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει η εποχή της τεχνολογικής μετάβασης τον Αύγουστο, η πολιτική κίνηση να οδηγηθεί στο πρώτο ανοιχτό καταστατικό της συνεδρίο. Ήθελα αυτή τη νέα προσπάθεια που τώρα θα την ανακοινώσουμε από το σταθμό μας, μια κίνηση, δεν θέλω να πω ακόμα κόμμα, γιατί δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε κίνημα όπως κάποιον φίλων μου, αλλά αυτή τη νέα κίνηση να την ανακοινώσουμε εδώ από την Κρήτη, μια κίνηση των φίλων του Φόρουμ 2020, 300 φίλοι μαζευτήκαμε και είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι ακόμα, όχι μόνο ένα think tank, κάτι πιο ενεργό, πιο πολιτικό, και αυτό το κάτι είναι η κίνηση των δημοκρατών. Άρα σήμερα 14 Ιουνίου ίσως είναι μια συμβολική ημέρα,
γιατί από τη δική σας συχνότητα οι δημοκράτες αρχίζουν να περπατάνε και να περιοδεύουν σε όλη τη χώρα. Όπα, σκάσατε ήδη τώρα. Δηλαδή έχουμε πολιτική κίνηση με την ονομασία Δημοκράτες. Ακριβώς, η οποία θα είναι μια κίνηση και μια πλατφόρμα. Θα βάλουμε την τεχνολογία στην πολιτική και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε μια σειρά από άλλες κομματικές κινήσεις ή σχηματισμούς πολιτικούς, από φίλους μας που ασπάζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και κινούνται μεμονωμένα, από συλλόγους και φορείς, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, να εκφράζονται από τις 20 Αυγούστου και μετά μέσα από την πλατφόρμα των Δημοκρατών, ούτως ώστε στην πορεία να μετατραπούμε σε ένα κίνημα που μπορεί, αν τα φέρει ο Θεός όπως πρέπει, δεν θα πω δεξιά, θα πω από την αριστερά ως τη δεξιά, να ενωθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια συνεργασίας, να φτιάξουμε ένα ωραίο κίνημα που δεν θα πω να αλλάξει την Ελλάδα, αλλά να βάλει μερικά όρια σε αυτό που ζούμε σήμερα. Κοινοβουλευτική παρέμβαση των βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ με την επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης για το πρόβλημα υποστελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην επιστολή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται με τη μείωση των εργαζομένων πυροσβεστών στην Κρήτη μετά και την κατανομή των 25 κενών θέσεων έναντι των 32 επιτυχόντων νέων ανθυποπυραγών, ενώ γίνεται αναφορά και στο ότι σε καθημερινή βάση διαπιστώνεται ότι η λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της υπηρεσίας μεγαλώνει, δοκιμάζοντας τα όρια και τις αντοχές των πυροσβεστών. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στην Κρήτη» συνυπέγραψαν σήμερα Περιφερειάρχης και Πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ. Προβληματική καρπόδηση και καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας ανησυχούν τους αγρότες στα Αστερούσια, με τον Αγροτικό Σύλλογο να αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως οι ελιές εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών κατά την άνθηση που έφτασαν στους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου δεν έδεσαν σωστά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της σχοινοκαρπίας και πως οι παραγωγοί παρατηρούν υψηλούς πληθυσμούς δάκους στα λιόφυτα λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την αναπαραγωγή τους που επικράτησαν το Μάιο. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όπως επίσης και τον Ελγοδήμητρα, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς την ίδια ώρα αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των ψεκασμών κάλυψης στην καλλιέργεια της ελιάς. Όπως διευκρινίζει, η ψεκασμή καλύψεως φυλώματος είναι μια καθιερωμένη καλλιεργητική τεχνική για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από εχθρούς και ασθένειες, η οποία όμως διέπεται από βασικούς κανόνες, καθώς τόσο η υπερβολική όσο και η λανθασμένη εφαρμογή της μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους φυσικούς εχθρούς, να ενισχύει φαινόμενα ανθεκτικότητας, τα φυτοπροστατευτικά και να επιβαρύνει το παραγόμενο προϊόν με υπολείμματα. Απόγνωση επικρατεί στον προφήτη Λία. Τόσο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όσο και οι δημότες δηλώνουν απόγνωση και αγανάκτηση, καθώς καταγγέλουν ότι χάνεται η παραγωγή του επιτραπέζιου σταφυλιού λόγω κακής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου στον τομέα της άρδευσης των αμπελιών. Συγκεκριμένα, ενώ η τοπική κοινότητα είχε επισημάνει εδώ και 5 μήνες ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο της τρίτης επεξεργασίας νερού λόγω μεγάλης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό, ο Δήμος απαντά πως δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτηθούν άμεσα οι εγκαταστάσεις των δικτύων. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο προσέφηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, από όπου ζήτησαν και πήραν χρηματοδότηση 75.000 ευρώ. Αρχιερατικό μνημόσυνο τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα, 14 του μήνα, στο Εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στο Γάζι, για την ανάπαυση των ψυχών των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Σάββατο 26 Ιουνίου στις 8.30 διοργανώνεται από το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά του Κεφαιά Αριάδνη μεγάλη ποδηλατοβόλτα με αφετηρία την πλατεία 1866 και τερματισμό στο Δημαρχείο Κισάμου. Παγκόσμια ημέρα εθελοντής ημέρα, ημέρα γιορτής των ανθρώπων που προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους τους,
όπως η πρόεδρος του Αιματοκρίτη, η Ειρήνη Γεωργιανάκη, λέει στον 984. Στις αναφορές της επίσης, οι αλλαγές των χαρακτηριστικών των αιμοδοτών, καθώς στον καιρό της πανδημίας, όλο και νεότεροι πολίτες προσφέρουν τη βοήθειά τους, καθώς στους μήνες που πέρασαν, σε πολλές περιπτώσεις, οι ελλείψεις ήταν δραματικές. Σήμερα είναι μια όμορφη ημέρα, μια μέρα γιορτής για τους εθελοντές αιμοδότες σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ακριβώς όπως προείπατε, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους εκείνους που προσφέροντας χαρίζουν ζωή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευτυχώς, κυρία Γεωργιανάκη, που παρά τις δυσκολίες, παρά του ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας στη δική μας την καθημερινότητα, στη δική του την καθημερινότητα, αυτό το μεγαλείο ψυχής δεν έχει λείψει και η αλλαγή αυτή δεν έχει λείψει. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και εμείς είμαστε πραγματικά περήφανοι, γιατί στην Κρήτη ένα παραπάνω οι εθελοντές αιμοδότες δίνουν σε τακτικό επίπεδο πια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Περάσαμε την πανδημία χωρίς να έχουμε τις δραματικές ελλείψεις που παρουσίασαν άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ξέρετε, και συνεχίζουμε με αμείωτους αριθμούς. Βέβαια, το καλοκαίρι πάντα η προσφορά είναι μειωμένη, γι' αυτό και συνεχώς θα βλέπετε αιμοδοσίες σε όλο τον νομό και σε όλο το νησί, προσπαθώντας ακριβώς να υπάρχει σταθερό απόθεμα τα νοσοκομεία της Κρήτης και να μην αναζητά κανείς αίμα την ώρα της ανάγκης, κάτι που δεοντολογικά, ξέρετε, μας ενοχλεί και είναι και ο στόχος να υπάρχει αίμα διαθέσιμο για όλους. Οι ανάγκες στην Κρήτη είναι τόσο μεγάλες που λίγες είναι οι μονάδες εκείνες που θα δοθούν εκτός. Ωστόσο, αυτό γίνεται. Μην ξεχνούμε πως άνθρωποι και από την Κρήτη πολλές φορές χειρουργούνται ή κάνουν θεραπείες σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών. Ωστόσο, είναι εκείνη η αίσθηση των ανθρώπων από τον τόπο μας όταν δίνουν αίμα, που νιώθουν και αυτοί το ίδιο όμορφα. Και αυτό πραγματικά τους τιμά, τιμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότριες, να είμαστε μια από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα και να σημειώσω όχι μόνο στην εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και στη δωρεά μυελού των οστών και στη δωρεά οργάνων, θεσμούς δηλαδή που δείχνουν ακριβώς τη γενναιότητα ψυχής των συντοπιτών μας, και πραγματικά εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και πολλές ευχές σε όλους τους αιμοδότες να είναι γεροί και δυνατοί και να συνεχίσουν να προσφέρουν. Η ανάγκη για αίμα δεν σταματά ποτέ. Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται αυτό το πολύτιμο και τη ζωή αγαθό, το αίμα. Αναφέρει στο καλεσμά του μπροστά σε αυτή την εβδομάδα αιμοδοσίας που έχει διοργανωθεί ο πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο Χερσονήσου, κύριος Γιάννης Μιλάκης. Σήμερα η αιμοδοσία γίνεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά και μέσω πανδημίας είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε το αίμα που όλοι έχουμε δωρεάν κεραίοι μέσα μας. 10 λεπτά είναι αρκετά για τον καθένα από εμάς για να χαρίσει ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό του. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη και εμείς εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, η κοινοφελής επιχείρηση και σε συνεργασία με όλους τους πολιτικούς συλλόγους αθλητικούς και όλους τους φορείς όλου του Δήμου, ενωθήκαμε αυτή και δημιουργήσαμε μια σειρά αιμοδοσιών σε όλο το Δήμο Χερσόνησο. Και ξεκινάμε σήμερα, γίνεται η έναρξη από εδώ από τη Χερσόνησο. Ενωθήκαμε όλοι μαζί για αυτή την εβδομάδα. Ξεχάσαμε οτιδήποτε άλλο για αυτή την ιερή στιγμή, να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίματος για τους συνανθρώπους μας, που δυστυχώς είμαστε σε χαμηλά ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών, και αυτός είναι δηλαδή και ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν είναι να φέρουμε τους ήδη υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες να δώσουν. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε καινούριους εθελοντές αιμοδότες. Ώρες αγωνίας για 87χρονο στην Κατοβιάνο, καθώς έχουν χαθεί τα ίχνη του από το Σάββατο 12 Ιουνίου. Όπως λέει η οικογένειά του, ο Αλέκος Παπαδάκης, ο οποίος διαμένει μόνος του στο χωριό, ξεκίνησε για να φτάσει στην Πάνο Βιάνο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, ποτέ δεν έφτασε στον προορισμό του.
Την Κυριακή η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην αστυνομία από τον αδελφό του. Στις έρευνες για την αναζήτησή του συμμετέχουν μεταξύ άλλων αστυνομία και ΜΑΚ, εκτός από τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται έξω. Οι δικοί του αγωνιούν για τον ηλικιωμένο καθώς πάσχει από ανιά. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπλων, λαθρέων τσιγάρων, μετρητών, αυτοκινήτων και σκαφών που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονταν παράνομα στη χώρα εντόπισαν και δεσμεύσαν οι τελωνιακές αρχές κατά το πρώτο τετράμινο του έτους. Πρόκειται για ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών όπλων, τσιγάρων, ρευστών διαθεσίμων και παραποιημένων προϊόντων. Επιτυχία της συνόδου της G7 χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον την υπόσχεση που έδωσαν οι ηγέτες που συμμετείχαν σε αυτή να δωρήσουν 1 δις δόσεις εμβολίων σε 92 φτωχές χώρες με γνώμονα την πολιτική «κανείς δεν είναι ασφαλής, αν όλοι δεν είναι ασφαλείς». Παρ' όλα αυτά, φιλανθρωπικές οργανώσεις κατηγορούν τους ηγέτες της G7 για μαγειρέματα και όχι για λύση που θα βάλει τέλος στην πανδημία. Την ανάγκη να υπάρξει απάντηση στις εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας εξέφρασε προσερχόμενη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αποτελεί ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη σημασία του ευρωατλαντικού δεσμού που δοκιμάστηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι όμως επίσης ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στις κοινές αξίες, αρχές και την ενότητα της συμμαχίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος έκανε τη δήλωση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του νέου Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, το οποίος διαδέχεται τον Νετανιάχου που ήταν στην εξουσία επί 12 χρόνια. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-0 σετ κόντρα στο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά λύγησε από το Σέρβο που έκανε τη μεγάλη ανατροπή και κέρδισε με 3-2 σετ κατακτώντας το Ρολάν Γκαρός. Στο ποδόσφαιρο και το Γιούρο, η περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν βάζει σε δεύτερη μοίρα τα αγωνιστικά. Σταθερή είναι η κατάσταση του Δανού. Είμαστε όλοι Έριξεν, δήλωσε χθες στο δελτίο ειδησιών της Κρήτη TV από την Κοπενχάγη ο Γιώργος Βουρεξάκης, πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου της Δανίας, αλλά και της ποδοσφαιρικής ομάδας με το όνομα Ελλάς. Στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου ξεχώρισαν οι νίκες του Βελγίου με 3-0 κόντρα στη Ρωσία και της Ολλανδίας με 3-2 κόντρα στην Ουκρανία. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει στις 10 η αναμέτρηση Ισπανία-Σουηδίας. 984. Ο καιρός. Άστατος καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.